και να αλλάξουμε τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι. Με την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας, άρχισε σήμερα η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Προηγήθηκε ένταση στο δικαστήριο όταν ο γνωστός ηθοποιός υποστήριξε ότι δικηγόρος των καταγγελουσών έχει εταιρεία που διαχειρίζεται ηθοποιούς και άλλους καλλιτέχνες. Πάμε στη Λία Κοντοπούλου που παρακολουθεί τη φορτισμένη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Η αγόρευση της εισαγγελέως Μαρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εισαγγελέας, η κυρία Στέλλα Στόγια, πρότεινε πριν από λίγο να κηρυχθεί αθώος ο Πέτρος Φιλιππίδης λόγω αμφιβολιών για την κατηγορία του βιασμού κατ' εξακολούθηση. Είναι η υπόθεση που αφορά στην πρώτη καταγγέλουσα. Όπως είπε η εισαγγελέας, από όλα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, δεν μπόρεσε να έχει σαφή εικόνα για το τι συνέβη ή τι δεν συνέβη κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, αν τελικά δηλαδή υπήρξε βιασμός ή όχι της συγκεκριμένης καταγγέλουσας. Το δικαστήριο δεν μπορεί να καταδικάσει με μπορεί, είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας και πρότεινε να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών ο Πέτρος Φιλιππίδης για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βασικό στοιχείο που την οδήγησε σε αυτήν την άποψη της εισαγγελέως ήταν το γεγονός ότι η καταγγέλουσα όψιμα κατήγγειλε και δεύτερη περίπτωση βιασμού από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Κάτι λοιπόν που, όπως είπε η εισαγγελέας, έχει συσκοτήσει την κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες καταγγελίες. Για τη δεύτερη καταγγέλουσα, πριν από λίγα λεπτά, η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο Πέτρος Φιλιππίδης για το αδίκημα της απόπειρας βιασμού. Είπε χαρακτηριστικά ότι η δεύτερη καταγγέλουσα είπε όλη την αλήθεια στο δικαστήριο για το τι συνέβη στο θέατρο Μουσούρι το 2010. Κατά τα λοιπά, όπως είπες και εσύ, είναι μια φορτισμένη διαδικασία. Σήμερα, νωρίς το πρωί, ο Πέτρος Φιλιππίδης ζήτησε το λόγο να απολογηθεί συμπληρωματικά και έθεσε υπόψη του δικαστηρίου ένα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο φέρεται ο δικηγόρος δύο εκ των καταγγελισσών, ο κ. Αλέξανδρος Μίντζιας, να έχει εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ηθοποιούς και άλλους καλλιτέχνες. Προκλήθηκε μεγάλη ένταση μέσα στο δικαστήριο με τον κ. Μίντζια να απειλεί με μηνύσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.